Το θέμα μας σήμερα είναι μια ιστορία μυστηρίου. Θα μου πείτε, τέτοιες ιστορίες υπάρχουν πολλές. Ναι, αλλά αυτή η ιστορία προέρχεται από την ελληνική γραμματεία μας και είναι μια ιστορία αληθινή, η οποία μιλά για μια ελληνίδα πόλη, η οποία αναστήθηκε μετά από 3 αιώνες. Η ιστορία μας θα μιλά για την Μεσίνη. Λοιπόν, η Μεσίνη είναι η αντίπαλη, το κύριο αντίπαλη των Σπαρτιατών, γιατί κατοικούν σε μία περιοχή η οποία είναι πολύ έφορη και κατέχουν αυτή τη γη, την οποία τη χρειάζονται οι Σπαρτιάτες για να έχουν τρόφιμα από εκεί. Στη συγκεκριμένη στιγμή την οποία θέλουμε να μιλήσουμε για τη Μεσίνη είναι ότι οι Σπαρτιάτες έχουν καταλάβει όλη τη Μεσίνη και οι Μεσίνοι βρίσκονται έχουν πολύ μικρές διεξόδους στη θάλασσα και κατέχουν μία πόλη η οποία είναι οχυρή στα σύνορα της Ηλίας, της Αρκαδίας, Ηλίας και Μεσσηνίας, η οποία ονομάζεται Ήρα. Η πόλη γράφεται έτσι, Ήρα, με έψιλον γιώτα, Ήρα. Προέρχεται από το ρήμα Ήρο, που σημαίνει ομιλό, είναι ένας χώρος ομιλίας, αγορά, τόπος συνέλευσης, αυτό σημαίνει Ήρα. Λοιπόν, βρίσκονται σε αυτήν την πόλη και έχουν στείλει στο μαντίο των Δελφών θεωρία για να ζητήσει χρησμό από την Πυθία, πώς θα σώσουν την πόλη. Ο χρησμός που έρχεται λέει ότι από τότε που ο τράγος θα πίνει της νέδας το συστρεφόμενο νερό, θα πάψω να σώζω πια τη Μεσσηνία, κοντά της θα είναι ο όλεθρος. Τώρα, η νέδα είναι ο ποταμός που πηγάζει από τα όρη της Ιθόμης την ορεινή Αρκαδία και χύνεται στον κόλπο της Κυπαρισίας. Σύμφωνα με τον αρκαδικό μύθο της γενέσεως του Διός, εκεί ξεπλένεται ο ρήπος από το καθαρμό της Ρέας, όταν γεννιέται ο Δίας. Λοιπόν, το ποτάμι αυτό είναι ιερό και λοιπόν, το πρώτο που σκέφτηκαν οι Μεσσήνοι για τον χρησμό είναι μήπως εννοεί τα αρσενικά κατσίκια. Ο τράγος πίνει το νερό της Νέδας. Αλλά αυτό δεν είναι κάτι που γίνεται μέσα σε μία μέρα. Γιατί λέει από τότε αρσενικά κατσίκια πίνουν νερό και πριν το χρησμό και μετά το χρησμό θα πίνουν. Λοιπόν, υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα. Τίθεται ένα άλλο ζήτημα. Το δέντρο της αγριοσικιάς στην αρχαία γλώσσα ονομάζεται Ερηναιός. Ερηναιός είναι ομηρική λέξη. Υπάρχει ένας Ερηναιός έξω από την Τρία, αν θυμάστε. Μερικοί Έλληνες, λέει ο Παυσανίας, την ιστορία αυτή να πούμε ότι τη λέει ο Παυσανίας, από τον Παυσανία την έχουμε πάρει, το 4ο βιβλίο, τα Μεσσηνιακά, από το 20ο κεφάλαιο και μετά. Λοιπόν, το δέντρο αυτό κάποιοι Έλληνες το ονομάζουν Ολύνθη, εξού και η πόλη της Χαλκιδικής, η αρχαία πόλη που λέγεται Όλυνθος. Οι Μεσσήνοι όμως το δέντρο το ονόμαζαν Τράγο. Εκείνη την εποχή, λέει ο Παυσανίας, είχε φυτρώσει στις όχθες της Νέδας μία αγριοσικιά, η οποία δεν αναπτύχθηκε προς τα πάνω, αλλά λοξά προς το ρεύμα του ποταμού και τα φύλλα της ακουμπούσαν στο νερό. Όταν το παρατήρησε αυτό ο Μάντης Θέοκλος, κατάλαβε πως ήρθε το τέλος για τους Μεσσήνιους. Από όλους τους άλλους το κράτησε κρυφό, όμως το έφερε τον Αριστομένη. Θα μιλήσουμε για τον Αριστομένη, κύριο. Το κύριο πρόσωπο είναι αυτός ο στρατηγός των Μεσσηνίων. Έφερε λοιπόν τον Αριστομένη στην Αγριοσικιά, του την έδειξε και του εξήγησε ότι τελείωσε ο καιρός της σωτηρίας τους. Ο Αριστομένης κατάλαβε και νοιάστηκε, λέει ο Παυσανίας, για ό,τι επέτρεπαν τα πράγματα εκείνη τη στιγμή. Για πες, Σταύρε, αυτό που έλεγες, ότι ο Μάντης αυτός δεν αποτρέπει το χρησμό, δεν προσπαθεί να διορθώσει. Ναι, σε όλους τους γνωστούς μύθους βλέπουμε το άτομο το οποίο λαμβάνει τον χρησμό να προσπαθεί να τον αποτρέψει. Και με αυτό εδώ το πρόσχημα πραγματοποιείται ο χρησμός, επειδή προσπαθεί να το αποτρέψει. Εδώ πέρα ο Μάντης, επειδή γνωρίζει τον Θεό και τα σημάδια και τη μαντεία γενικότερα, δεν προσπαθεί να αποτρέψει αυτό που δεν μπορεί να αποτραπεί.
Άρα τι κάνει, ενημερώνει τον Αριστομένη και σώζουμε την Μεσσηνία για το μέλλον. Mm-hmm. Επειδή τώρα δεν μπορεί να γίνει κάτι. Προλαμβάνουν για το μέλλον. Mm-hmm. Ο Χρησμός λοιπόν αυτός που προμηνεί τον όλεθρο των Μεσσηνίων, στο τέλος έλεγε κάτι εκπληκτικό, το οποίο το θεωρώ εγώ και για μας χρησμό σήμερα. Η φράση ήτανε «έρδω επί το χρεών». Η φράση είναι αυτή. «Έρδε όπι το χρεών». Λοιπόν, «έρδω» σημαίνει πράτο, εκτελώ. Ομόριζες λέξεις είναι το «ρέζω» και το «έργο». «Έρδω» θα πει «έργο», δηλαδή πράτο. Το «όπι» είναι επίρρημα. Στα δωρικά λέγεται «όπα», λέγεται και με άλλους τρόπους. Λοιπόν, σημαίνει «καθόν τρόπον», «όπως». Και το χρεόν είναι το αναγκαίον, το χρησμοδοτούμενον, το επιτρεπόμενον. Χρέο σημαίνει δίνω χρησμό, σημαίνει όμως και χρησιμοποιώ. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η φράση αυτή «έρδε όπι το χρεόν» θα πει «κάνε αυτό που πρέπει, πράξε το οφειλόμενον». Γι' αυτό και ο Αριστομένης κάνει αυτό που πρέπει. Τι κάνει. Υπήρχε, λέει ο Παυσανίας, στους Μεσσήνιους ένα απόρριτο αντικείμενο. Η φράση του Παυσανία είναι «ειν γάρτι εν απορρίτω της Μεσσηνίης», το οποίο αν χανόταν επρόκειτο να καταποντιστεί για όλους τους αιώνες η Μεσσηνία. Αν όμως φυλασσόταν, οι Μεσσήνιοι θα μπορούσαν κάποτε να ξαναβρούν τη σωτηρία της χώρας τους. Πες μας, Μιλτιάδη, κάθε πόλη, έλεγες, έχει ένα ιερό αντικείμενο. Βλέπουμε εδώ ότι υπάρχουν δύο θάνατοι μιας πόλεως. Εν τω μεταξύ να πούμε ότι για τους Έλληνες η πατρίδα ήταν πάντα η πόλη. Mm-hmm. Αυτή ήταν, αυτό τους εξέφραζε, εκεί ανήκαν. Υπάρχουν δύο θάνατοι, ο προσωρινός και ο οριστικός. Ο προσωρινός θάνατος μπορεί να συμβεί, να εξαφανιστεί μια πόλη, αλλά κάτι να μείνει, κάτι αθάνατο να μείνει, το οποίο όταν θα βρει την ευκαιρία, όταν θα βρεθούν οι κατάλληλες συνθήκες, θα αναβιώσει η πόλη. Αυτοί προσπαθούσαν να αποτρέψουν τον οριστικό θάνατο. Αυτό έχει σημασία. Έλεγες κάποια στιγμή ότι η πόλη έχει κάτι το δαιμόνιον. Βρίσκεται ανάμεσα στο θνητό και στο αθάνατο. Ναι, γιατί λέμε ότι μια πόλη μπορεί να αναβιώσει. Γιατί οι πόλεις δεν είναι θνητές. Mm-hmm. Ούτε και αθάνατες. Βρίσκονται στο ενδιάμεσο. Και αυτό είναι ένα πολύ ενδιαφέρον είδος και γένος. Είναι το δαιμόνιο γένος. Σε αυτά ανήκουν πολλά άλλα πράγματα. Σε αυτά ανήκει και η φιλοσοφία, σε αυτά ανήκει ο έρωτας. Ναι. Οι πόλεις λοιπόν έχουν την δυνατότητα, εάν κάποιος μετά από χρόνια, ενώ έχουν καταστραφεί, εάν κάποιος ακολουθήσει ουσιαστικά τον πολιτισμό τους, να τις επαναφέρει στη ζωή, να τις αναβιώσει. Και αυτό μας ενδιαφέρει πάρα πολύ εμάς σήμερα, γιατί μιλάμε συχνά για την Ελλάδα. Εάν η Ελλάδα έχει πεθάνει, εάν η Ελλάδα μπορεί να αναβιώσει, και γι' αυτό τη βλέπουμε αυτή την ιστορία και κάνουμε τον παραλληλισμό με εμάς σήμερα για το πώς μπορείς να αναβιώσεις έναν προσωρινός χαμένο πολιτισμό. Γιατί κακά τα ψέματα, έχουμε πει μια φράση, την έλεγε ο Χατζηδάκης, ότι για το εμβατήριο η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει. Και έλεγε ότι εάν η Ελλάδα δεν πεθαίνει ποτέ, αυτό σημαίνει ότι δεν θα αναστηθεί και ποτέ. Δηλαδή, θα πρέπει να παραδεχθούμε ότι κάποια πράγματα έχουν πεθάνει, δυστυχώς, για να έχουμε την δυνατότητα, την ελπίδα να τα αναβιώσουμε. Αυτό ερευνούμε λοιπόν σήμερα. Πώς αναβιώνουμε έναν πολιτισμό τον οποίο σήμερα δεν έχουμε. Mm-hmm. Λοιπόν, η ουσία αυτής της συζήτησής μας είναι αυτό το αντικείμενο, το οποίο ο Αριστομένης το διέσωσε για να το βρει ο Επαμεινώντας αργότερα. Και θα κάνουμε εμείς τους παραλληλισμούς. Μάλιστα. Το αντικείμενο αυτό λοιπόν το πήρε ο Αριστομένης μόλις νύχτωσε και το έβαλε μέσα σε μια ιδρία που την παράχωσε σε έρημο μέρος το όρος της Ιθώμης και προσευχήθηκε στον Δία Ιθωμάτα και στους άλλους θεούς που προστάτευαν την Ιθώμη να είναι φρουρή της παρακαταθήκης του. Να πούμε για τον Αριστομένη δύο πράγματα πριν μπούμε στο θέμα μας.
Αυτός ο Αριστομένης ήταν ο αρχηγός των Μεσσηνίων κατά τον δεύτερο Μεσσηνιακό πόλεμο. Εξήγηρε τους Μεσσηνίους σε επανάσταση κατά των Σπαρτιατών. Εξασφάλισε γι' αυτό τη συνδρομή των Αργίων και των Αρκάδων. Δεν είναι μόνος του, δηλαδή, σε αυτόν τον αγώνα ο Αριστομένης. Εδώ είναι σημαντικό να πούμε ότι ο παραλληλισμός, mm-hmm. όπως εσύ τον έχεις διακρίνει, είναι ότι μας θυμίζει τους κλέφτες, ναι, και τους αρωματολούς. Και είναι μάλιστα σημαντικός παραλληλισμός, γιατί αυτός αποτέλεσε τον μεγάλο ήρωα των Μεσσηνίων, mm-hmm. ο οποίος αργότερα θα πάρει θέση, πήρε θέση, έγινε και αυτός, όπως γίνεται στην ελληνική θεολογία ουσιαστικά. Οι θεότητες προέρχονται από τους ήρωες. Ναι. Δηλαδή οι μεγάλοι ενάρετοι άνδρες ουσιαστικά γίνονται μετά πνεύματα προστάτες, ναι, μιας πόλης. Και εκεί που μιλάει για το ζητάει την προστασία, είναι οι θεϊκές δυνάμεις που θα προστατεύσουν το μέλλον μιας παράδοσης. Θα το διατηρήσουν, δηλαδή ουσιαστικά θα το φυλάξουν. Ναι. Έχει πολλά κοινά ο Αριστομένης με τους οπλαρχηγούς της Επανάστασης. Αυτό είναι ο παραλληλισμός που, ναι, κάνουμε. Γιατί η Μεσσήνη, ξεκινάμε με τη Μεσσήνη ότι είναι η Ελλάδα. Ναι. Ότι, ναι, έχουμε τον Αριστομένη ως τους ήρωες που έχουμε το 21. Γιατί μοιάζει πάρα πολύ επίσης σαν χαρακτήρας. Αυτός, λέει, έκανε τρομερές επιδρομές εναντίον των Σπαρτιατών και τους νίκησε κάποιες φορές. Αλλά, λέει, προδόθηκε από τον βασιλέα της Αρκαδίας Αριστοκράτη και ιτήθηκαν οι Μεσσήνοι. Προδόθηκε, πάλι με προδοσία. Άλλο ένα κοινό που έχει ο Αριστομένης. Και μεταξύ να πούμε ότι, όπως είναι φυσικό φαινόμενο στην ιστορία, χωρίς εξαίρεση, οι πόλεις γεννιούνται και πεθαίνουν. Mm-hmm. Είναι ένα φυσικό φαινόμενο όπως ο άνθρωπος γεννιέται και πεθαίνει. Βέβαια, οι πόλεις διαρκούν πολύ περισσότερο από τον άνθρωπο. Mm-hmm. Αλλά όπως εδώ μας λέει η ιστορία, θα πρέπει να το αποδεχόμαστε και να σκεφτόμαστε τι μπορεί να μείνει ώστε να φτάσει στις επόμενες γενναίες. Ναι. Τι είναι το αθάνατο στοιχείο μιας πόλεως, την οποία μπορεί να αναβιώσει, δηλαδή. Λοιπόν, ο Αριστομένης έκανε φρικτές επιδρομές, είπαμε, εναντίον των Σπαρτιατών, τόσο πολύ που οι Σπαρτιάτες αναγκάστηκαν να αφήσουν τη Μεσσηνία ακαλλιέργητη και ένα μέρος της Λακωνικής, λέει. Οπότε κινδύνευαν από σιτοδία. Ανάμεσα στα κατορθώματα του Αριστομένους είναι η λαϊλασία των Αμικλών. Η πόλη βρίσκεται 5 χιλιόμετρα έξω από τη Σπάρτη. Λαϊλάτισε, πήρε πράγματα για να ζήσουν στην Ήρα, στην πόλη η Μεσσήνη, και έφυγε, λέει, πριν φτάσει βοήθεια από τη Σπάρτη. Φανταστείτε, δηλαδή, πόσο γρήγορη ήταν αυτή η επιδρομή του. Πες μας, Σταύρη, για το άλλο κατόρθωμα του Αριστομένους. Μετά την κατάληψη της Μεσσηνίας από τους Σπαρτιάτες, οι Μεσσήνοι αποκλείονται από ολόκληρη τη χώρα πλέον. Έχουν ανοιχτά μόνο τα παραλιακά μέρη της Πύλου και της Μοθόνης. Και αμήνονται στην πόλη Ήρα, όπως προαναφέραμε, που είναι το τελευταίο προπύργιο της. Τότε αρχίζουν να κάνουν κλεφτοπόλεμο οι Μεσσήνοι. Είναι ο μόνος τρόπος, δεν μπορούν ανοιχτά να αντιτεθούν στους Σπαρτιάτες. Σχηματίζουν ομάδες όπως τύχαινε και κάνουν επιδρομές στη Λακωνία. Παίρνουν ό,τι βρίσκουν, κυριολεκτικά ζώα, σιτηρά, κρασί και τα τι αυτά. Είναι τόσο αποτελεσματικοί ώστε οι Σπαρτιάτες αναγκάζονται να αφήσουν ακαλλιέργητη την γη της Μεσσηνίας και τα γειτονικά προς αυτήν μέρη της Λακωνίας, για να μην μπορούν να τραφούν οι επαναστάτες, οι Μεσσήνοι. Τότε η Σπάρτη αντιμετώπισε προβλήματα σιτοδίας, όπως ήταν φυσικό. Σε μία επιδρομή από αυτές, εχμαλωτίστηκε μαζί με 50 ακόμη δικούς του και ο Αριστομένης. Όλους αυτούς οι Λακεδαιμόνοι αποφάσισαν να τους ρίξουν στον Κεάδα. Εκεί όπου ρίχνουν όσους τιμωρούν για πολύ μεγάλα παραπτώματα. Αυτό το λέει ο Παυσανίας, ναι, στα Μεσσηνιακά. Τώρα όμως, πρέπει να καταρρύψουμε ένα μύθο ότι στον Κεάδα ρίχναν οι Σπαρτιάτες τους νέους, οι οποίοι δεν ήταν κατάλληλοι για να συνεχίσουν τη ζωή. Ένα αισχρό ψέμα. Οι αρχαιολόγοι εντόπισαν ένα βάραθρο μεγάλου βάθους και σκοτεινό στην λαγκάδα του χωριού Τρίπη της Λακεδαίμονας, βορείως του Μυστέα. Αυτό πιστεύεται ότι ήταν ο Κεάδας. Έχουμε και τη μαρτυρία πάντως κι άλλος του Θουκυδίδη, στο Α134.
που λέει ότι ήθελαν να ρίξουν τον προδότη Παυσανία εκεί, όπου έριχναν τους κακούργους, όχι τα παιδιά. Οι σύντροφοι του Αριστομένη σκοτώθηκαν από την πτώση στον Κεάδα. Και αυτός, επειδή έπεσε τελευταίος, γλίτωσε, μόνο με ελαφριά τραύματα φυσικά. Σκεπάστηκε με τη χλαμίδα του και περίμενε να πεθάνει. Αποδέχτηκε το θάνατό του. Την τρίτη όμως ημέρα άκουσε ένα θόρυβο και από όσο μπορούσε να διακρίνει στο σκοτάδι, είδε μία αλεπού. Τότε σκέφτηκε πώς είχε φτάσει ως εκεί από κάποιο άνοιγμα, όπως είναι φυσικό. Την παρακολούθησε και έφτασε σε μία τρύπα, από που χωρούσε να περάσει μόνο μία αλεπού. Και από το άνοιγμα εκείνο έμπαινε φως. Ο Αριστομένης άνοιξε με τα χέρια του περισσότερο το άνοιγμα και έτσι διέφυγε και επέστρεψε στην Ήρα. Κατ' ουσίαν δηλαδή αναδύθηκε από το θάνατό του μετά από 3 μέρες. Άλλο ένα κατόρθωμα που μας φέρνει στον νόμο. Πρώτος το κατάθλιο. Μετά το τέλος της Μεσίνης, οι κάτοικοι της Μεσσηνίας, όσοι έμειναν, κατελήφθη το μέρος από τους Σπαρτιάτες. Είναι σημαντικό, ναι, ότι ακόμη και ένας τέτοιος άνθρωπος, ανυπότακτος και με αυτό το χαρακτήρα, παρόλα αυτά παραμένει ευσεβής και αποδέχεται τον χρησμό. Mm-hmm. Που θα ήταν ο τελευταίος άνθρωπος που θα αποδεχόταν την ήττα, όπως βλέπουμε στην ιστορία. Είναι και αυτό διδακτικό. Φυσικά. Μετά λοιπόν το τέλος την κατάληψη της Ήρας, και θα δούμε πώς έγινε η κατάληψη της πόλης αυτής, οι Μεσσήνοι φεύγουν προσκαλεσμένοι από τον βασιλιά της Άγγλης στη Σικελία. Πηγαίνουν τόσοι πολλοί Μεσσήνοι εκεί που η πόλη μετονομάζεται από Ζάγγλη, Ζάγγλη θα πει Ζάγγυλον, δρέπανον, δηλαδή βρίσκεται σε μια δρεπανοειδή τοποθεσία, γι' αυτό και ονομάζεται έτσι. Και η πόλη ονομάστηκε Μεσσήνη από τους Μεσσήνιους που πήγαν εκεί. Σήμερα ονομάζεται Μεσσίνα, εξακολουθεί να έχει το όνομα δηλαδή εκείνο. Ο Αριστομένης δεν ακολουθεί τους Μεσσήνιους στη νέα τους κατοικία, πηγαίνει στο μανδύο των αδελφών να ζητήσει χρησμό. Δεν ξέρουμε τι χρησμό έδωσε η πυθία στον Αριστομένη, ξέρουμε μόνο τι χρησμό έδωσε στον Δαμάγητο, ο οποίος ήταν ο βασιλιάς της Ιαλισσού από τη Ρόδο, και του είπε να παντρευτεί την κόρη, η πυθία του είπε να παντρευτεί την κόρη του γενναιότερου Έλληνα. Ο Δαμάγητος θεώρησε ότι ο γενναιότερος Έλληνας που βρισκόταν εκείνη την εποχή εκεί ήταν ο Αριστομένης και παντρεύτηκε τη μικρή του κόρη. Μετά το θάνατο, λέει, του Αριστομένη, ο οποίος ακολούθησε το Δαμάγητο στη Ρόδο και πέθανε ειρηνικά, μετά το θάνατό του λοιπόν τιμές αποδίδουν στον Αριστομένη όχι μόνο η Μεσσήνη, αλλά και η Ρόδη, γιατί από τη μικρή κόρη αυτή του Αριστομένους κατάγεται το γένος των Διαγοριδών, ο Διαγόρας που διέπρεψε στη Ρόδο. Να πούμε για το τέλος, πώς ήρθε το τέλος της Μεσσήνης. Ήρθε από μία μοιχεία. Και αυτή είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία. Η Μεσσήνη λοιπόν είπαμε ότι είναι οχυρωμένη στην ορεινή Ήρα. Τους πολιακούν οι Σπαρτιάτες, αλλά κάποιοι από τους Μεσσήνιους έχουν τα σπίτια τους έξω από την πόλη. Εκείνη την εποχή ήρθε από τη Λακωνία ένας βουκόλος μαζί με τα γελάδια του αφεντικού του Εμπέραμου. Ο Εμπέραμος ήταν επίσημος πολίτης της Σπάρτης. Αυτός ο βουκόλος είδε τη γυναίκα ενός Μεσσήνιου από αυτούς που έμεναν έξω από την πόλη και σύναψε σχέσεις μαζί της. Από τότε κάθε φορά που ο σύζυγός της πήγαινε να φρουρήσει, γιατί οι Μεσσήνοι είχαν αναλάβει τη φρούρηση της Ακρόπολης, του άκρου της πόλεως, Ακρόπολη έχουμε όλες οι πόλεις και η Θεσσαλονίκη έχει Ακρόπολη, ο βουκόλος αυτός πήγαινε στο σπίτι της γυναίκας. Κάποια νύχτα έτυχε να βρέχει ο Θεός ραγδαία, λέει ο Παυσανίας, τόσο που οι Μεσσήνοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τη φρούρηση. Ο Αριστομένης ήταν τραυματισμένος εκείνη την εποχή. Με ραγδαία βροχή λοιπόν και χωρίς αρχηγό ήταν φυσικό να χαλαρώσουν τα πράγματα. Ο σύζυγος λοιπόν γύρισε στο σπίτι του. Η σύζυγος έκρυξε όπως τον εραστή, αλλά ο σύζυγος είπε τον λόγο για τον οποίο εγκατέλειψε τη φρούρηση ο ίδιος και οι άλλοι, αφού δεν γνώριζε ότι υπήρχε εχθρός μέσα στο σπίτι του. Ο βουκόλος έφυγε κάποια στιγμή
και έσπευσε στον Εμπέραμο και εκείνος πήγε με τη σειρά του στους Σπαρτιάτες που έκριναν πως η ευκαιρία ήταν εξαιρετική. Και κατέλαβαν την πόλη. Στο κεφάλαιο 21 του τετάρτου βιβλίου των Μεσσηνιακών ο Παυσανίας περιγράφει όλες τις λεπτομέρειες της απεγνωσμένης αντίστασης των Μεσσηνίων. Για πες μου, Γιάννη, για την πληροφορία. Αυτό μας είναι διδακτικό, ότι πάνω απ' όλα βρίσκεται η πληροφορία και αυτή είναι που δίνει τη νίκη. Mm-hmm. Να μιλήσουμε για το πώς επαναστήθηκε η Μεσσήνη. Είπαμε για το τέλος της Μεσσήνης, να μιλήσουμε και για την Ανάστασή της. Η Ανάσταση λοιπόν ήρθε 300 χρόνια αργότερα. Τα γράφει στο κεφάλαιο 26 των Μεσσηνιακών ο Παυσανίας. Ο Θεός φανέρωσε στους Μεσσήνιους την επάνωδό τους στην Πελοπόννησο ένα χρόνο πριν από το κατόρθωμα των Θηβαίων στα Λεύκτρα. Ο ιερέας του Ηρακλή στη Μεσσήνη της Σικελίας είδε στον ύπνο του πως ο Ηρακλής Μάντικλος είχε κληθεί για φιλοξενία στην Ιθώμη από το Δία. Να πούμε ότι μία από τις βασικές λατρείες της περιοχής της Μεσσηνίας ήταν ο Ηρακλής Μάντικλος. Το επίθετο αυτό του Ηρακλέως το αναφέρει μόνο ο Παυσανίας. Επίσης, στις Ευεσπερίδες, ο Κόμων, ένας Μεσσήνιος, είδε ένα όνειρο. Τι είναι οι Ευεσπερίδες? Είναι πόλη και με λιμάνι στα δυτικά της Κυριναϊκής, μεγάλη Σύρτη, σήμερα Βενγκάζη, στη Βόρεια Αφρική δηλαδή. Η πόλη στους ελληνιστικούς χρόνους μετονομάστηκε σε Βερενίκη. Τις Ευεσπερίδες τις αναφέρει ο Ηρόδοτος, βιβλίο 4ο 171 και ο Στράβων, 17ο βιβλίο 836 απόσπασμα. Τι όνειρο είδε? Γιατί έχουμε πολλά όνειρα εδώ σε αυτή την ιστορία. Ονειρεύτηκε ο Κόμων ότι συνευρέθηκε με την νεκρή μητέρα του και πως κατόπιν η μητέρα του ξαναήλθε στη ζωή. Το όνειρό του σήμαινε ότι θα αναστηθεί η πατρίδα του. Μητέρα δεν είναι η πατρίδα. Θα αναστηθεί η πατρίδα του ξανά. Που έχει πεθάνει το μεταξύ. Ναι, που έχει πεθάνει. Mm-hmm. Ναι. Ο Επαμεινώντας λοιπόν ανασταίνει τη Μεσσήνη. Ο οποίος ήταν ο Επαμεινώντας. Ήταν ένας από τους μεγαλοφιέστερους πολιτικούς και στρατιωτικούς άνδρες της αρχαίας Ελλάδος. Τον αναφέρει ο Πλούταρχος στον βίο του Πελοπίδα. Επειδή ο Επαμεινώντας με τον Πελοπίδα ήταν αχώριστοι φίλοι. Κατάγεται λοιπόν από επισημότατη οικογένεια των Θηβών, αλλά είναι φτωχός ο Επαμεινώντας. Και κανείς δεν του δίνει σημασία όταν καταλαμβάνεται... Στα πολιτικά αξιώματα. Μάλιστα, όταν καταλαμβάνεται η πατρίδα του από τους Σπαρτιάτες, για 5 χρόνια περίπου, κανείς δεν δίνει σημασία στον Επαμεινώντα, γιατί λέει ένας φιλόσοφος. Πώς έγινε φιλόσοφος? Έτυχε αργογής και μορφώσεως ανωτέρας των νέων της εποχής του, παρόλο που ήταν φτωχός, διότι στον οίκο του ο πατέρας του φιλοξενούσε τον φιλόσοφο Λύση, ο οποίος ήταν φυγάδας από τον Τάραντα. Ο Λύσης ήταν Πυθαγόριος. Δεν ξέρω τι ήταν ακριβώς αυτοί οι Πυθαγόροι, γιατί ήταν και καλοί φιλόσοφοι, τρομεροί στρατιωτικοί. Ο Σωκράτης πάντως τους χαρακτηρίζει στον Τίμεο ως τους υψηλότερου επίπεδου φιλοσόφους ουσιαστικά. Δηλαδή λέει για τον Τίμιο ότι αυτός που έφτασε να γίνει Πυθαγόριος φιλόσοφος έχει φτάσει στο άκρο σημείο της φιλοσοφίας. Μάλιστα. Γιατί αυτόν τον... Τους αρίστους των φιλοσόφων δηλαδή. Γιατί παίρνει τον Επαμεινώντα, ο οποίος είναι ένα ήσυχο παιδί, και τον κάνει στρατηγό μοναδικό, δηλαδή τους μοναδικούς στρατιωτικούς άνδρες της ελληνικής ιστορίας. Και αφοσιώθηκε, λέει ο Λύσης, αυτόν σαν να ήταν γιος του. Δεν διδάσκει μόνο τον Λύση, τον Επαμεινών, διδάσκει και τον αδελφό του Καθυσία. Αλλά είναι ευεπίφορος σαν χαρακτήρας ο Επαμεινώντας. Στη μάχη της Μαντινίας το 385 πολεμά ο Επαμεινώντας με την πλευρά των Σπαρτιατών, παρόλο που θεωρεί, έχει μίσος προς τους Σπαρτιώτες, ειδικά μετά την Ανταλκίδιο Ειρήνη, την οποία τη θεωρεί εθνικό όνειδος, και σε αυτή τη μάχη διασώζει τον Πελοπίδα, και τότε είναι που συνδέονται οι δυο με την φιλία αυτή που έμεινε στην ιστορία. Να πούμε ότι η αντιπάθεια του Επαμεινώντα για την Σπάρτη αυξάνεται με την κατάληψη της Στίβας από τους Σπαρτιάτες, υπό τον Φιβίδα.
Θέλω να αναφέρω για τον Επαμεινόνδο ότι είναι αυτός που θέτει τα θεμέλια του μεγαλείου της Θήβας, ιδρύοντας τον Ιερό Λόχο, ο οποίος λέει βασίζεται σε αρχαία επιχώρια έθιμα, των Θηβών δηλαδή, μετά τον οποίο συγχωνεύτηκαν και πυθαγόριες αρχές. Λοιπόν, και φτάνουμε στα Λεύκτρα. Γίνεται η καταστροφή των Σπαρτιατών υπό την ηγεσία του Επαμεινόνδα και αυτός μετά τα Λεύκτρα, μετά από αυτή την καταστροφή, θέλει να ιδρύσει να επαναιδρύσει στην Πελοπόννησο τους αρχαίους εχθρούς των Σπαρτιατών, γιατί η Θήβα απέχει πολύ από τη Σπάρτη, δεν μπορεί να μείνει ο ίδιος εκεί. Θέλει όμως να επανασυστεί τους αρχαίους εχθρούς και θέλει να ιδρύσει ξανά την πόλη των Μεσσηνίων, γιατί αυτή είναι η μεγάλη εχθρή των Σπαρτιατών. Για να κρατήσει που έλεγχο τους Σπαρτιάτες. Βλέπουμε εδώ πάντως, εγώ να παρατηρήσω ένα φαινόμενο. Πες. Γιατί πολλοί λένε ότι οι Έλληνες πολεμούσαν συνεχώς μεταξύ τους. Εγώ θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ ευεργετικό αυτό, διότι έτσι μάθαιναν και τον πόλεμο και τη στρατηγική, ώστε να το έχουν σε τέτοιο επίπεδο που να μπορούν να προστατευτούν από υπερδυνάμεις αργότερα. Αλλά βλέπουμε εδώ ένα παράδειγμα. Και η Μεσσίνη και η Σπάρτη χάνουν έναν πόλεμο. Δεν καταστρέφονται οι πόλεις. Mm-hmm. Επιβιώνουν, συνεχίζουν να ζουν, όπως και η Αθήνα μετά τον Πελοποννησιακό πόλεμο. Δεν χάνεται η Αθήνα. Δηλαδή οι Έλληνες, κατά κανόνα, δεν οδηγούσαν τον πόλεμο σε σφαγή και σε καταστροφή. Ήταν ένας ανταγωνισμός που είχε νικητές και ηττημένους. Και ήταν έτσι που πολεμούσαν μεταξύ τους, ήταν αξιόμαχοι, ώστε να μπορέσουν μετά να αντιμετωπίσουν. Ακριβώς, δηλαδή να δούμε το παιδευτικό χαρακτήρα του πολέμου. Γιατί υπάρχουν και πόλεμοι που πραγματικά είναι που σε εξοντώνουν. Οι Έλληνες δεν έκαναν τέτοιους πολέμους. Εξοντωτικούς πολέμους, ναι. Κατά κανόνα υπάρχουν εξαιρέσεις, αλλά είναι πολύ λίγες. Ενώ σε άλλους πολιτισμούς είναι ο κανόνας η σφαγή και η πλήρης καταστροφή. Πόλεμος πατήρ πάντων, λέει ο Ηράκλειτος. Και τους μεν θεούς έδειξεν, θα πει απέδειξε. Είναι άλλος δηλαδή ο πόλεμος των Ελλήνων. Ναι. Πρέπει να το προσέξουμε αυτό. Είναι σημαντικό. Ο Επαμεινόνδος λοιπόν προσπαθεί να επανασυστήσει την Μεσσίνη. Ενώ βρισκόταν σε αμηχανία, ποιο είναι το πιο κατάλληλο μέρος για να χτίσει την πόλη, είδε ένα όνειρο. Είδε έναν ηλικιωμένο άνδρα που έμοιαζε με ιεροφάντη που του είπε «Από μένα θα έχεις το δώρο να νικάς όποιον πολεμάς με όπλα και όταν φύγεις από τη ζωή, εγώ ο Θηβέε θα κάνω να μην μείνεις άγνωστος και άδοξος. Δώσε όμως και εσύ ξανά στους Μεσσίνιους την πατρική τους γη». Και όντως επιβεβαιώνεται γιατί ο Επαμεινόνδας δεν είναι άγνωστος ούτε άδοξος. Να, παράδειγμα μιλάμε για αυτόν σήμερα. Υπάρχει και ένας επιτέλης, αυτός είναι Αργίος, είναι σύμμαχος του Επαμεινόνδα. Ηγείται του στρατού δηλαδή για την ίδρυση της Μεσσίνης. Ο στρατός των Αργίων και ο στρατός των Θηβαίων χτίζει τη Μεσσίνη. Βλέπει και αυτός ένα όνειρο. Βλέπει τον ίδιο άντρα που ο οποίος του παραγγέλνει. Σε όποιο μέρος της Ιθώμης βρει φυτρωμένες σμήλακα και μυρτιά, να σκάψει ανάμεσά τους και να σώσει τη γριά η οποία βασανίζεται κλεισμένη στον χάλκινο θάλαμο και είναι ήδη λιπόθυμη. Ποια είναι η γριά λοιπόν αυτή η οποία βρίσκεται, είναι κλεισμένη? Είναι αυτό το αρχαίο, το απόρριτο αντικείμενο που είχε κλείσει ο Αριστομένης μέσα σε αυτήν την ιδρία, τη χάλκινη φυλακή της γριάς που λέει εδώ. Ο επιτέλης όταν ξημέρωσε άρχισε να αναζητά το μέρος αυτό και όταν το βρήκε έσκαψε και βρήκε μέσα μία χάλκινη ιδρία. Την πήγε αμέσως στον Επαμεινόνδα, του φανέρωσε το όνειρο και του είπε να αφαιρέσει το πόμα μόνος του και να κοιτάξει τι έχει μέσα. Εκείνος έκανε θυσία, ευχήθηκε σε εκείνον που φανέρωσε με όνειρο την ιδρία και κατόπιν την άνοιξε. Αυτό είναι το έκανε τελετουργικό δηλαδή ο Επαμεινόνδος. Ως Πυθαγόρος γνώριζε πολύ καλά ότι δεν είναι ένα πράγμα το οποίο μπορεί να το ανοίξει έτσι εύκολα και τυχαία. Η τελετουργία είναι ουσιαστικά η επαφή μας με το δαιμόνιο γένος. Μάλιστα. Με τους θεούς δηλαδή. Αυτό γνώριζαν οι Έλληνες και μπορούσαν να κάνουν ουσιαστικά να ιδρύουν πόλεις ή να αναβιώνουν πόλεις
και όλα τα υπόλοιπα μεγάλα επιτεύγματα. Γιατί ο πυρήνας ήταν κάτι το ιερό, κάτι το που μπορούσαν οι Έλληνες να διαχειριστούν, να κατανοήσουν. Είπαμε ότι οι πόλεις έχουν ιερά αντικείμενα, έχουν ιερά ονόματα τα οποία είναι άρρητα. Υπάρχουν ιερά δηλαδή πράγματα. Η πόλη δεν είναι... Γενικώς ο κόσμος μας χωρίζεται, ένα μέρος του κόσμου μας είναι ιερό. Το γεγονός ότι εμείς δεν μπορούμε να το καταλάβουμε σήμερα γιατί είμαστε διεφθαρμένοι, πώς να το πω, όχι πνευματικά, πώς λέγεται, ψυχικά. Δεν γνωρίζουμε αυτό το μέρος του κόσμου. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει. Είμαστε μολυσμένοι. Ναι. Κάποια κείμενα λένε πως το απόρριτο είναι το προνόμιο του σοφού και της παντοδυναμίας του. Εδώ έχουμε έναν φιλόσοφο, έναν σοφό άνθρωπο των Επαμεινώντα, ο οποίος γνωρίζει τι κάνει, γνωρίζει τι πρέπει να κάνει μάλλον. Όπως και ο Αριστομένης γνωρίζει το χρεόν, αυτό που πρέπει να κάνει, έτσι και ο Επαμεινώντας γνωρίζει. Αυτό το απόρριτο συνδέεται με την έννοια του θησαυρού, που φυλάσσεται από ακίνητους φύλακες. Γι' αυτό και κάνει αυτή την τελετουργία, την οποία θα δούμε και παρακάτω με λεπτομέρειες. Μόνο οι ήρωες κατέχουν αυτό το απόρριτο και το αποκτούν όταν κατακτούν την επαγρύπνηση των φυλάκων του θησαυρού αυτού. Το θησαυρός έχει πάντα ιερό χαρακτήρα. Με μία σειρά άθλων κατακτούν τους φύλακες αυτούς που φυλάσσουν τους θησαυρούς. Για παράδειγμα, ο Ιάσον ή ο Ιάσον όταν ο θησαυρός είναι το χρυσόμαλο δέρας και το παίρνει μετά από μία τελετουργική πώς να το πω, πράξη με άθλους και λοιπά. Είναι κατεξοχήν τέτοιος ήρωας ο Ιάσον, όπως και ο Ηρακλής. Μπαίνει στον κήπο των Εσπερίδων. Δεν μπαίνει τυχαία. Κατανικά έναν δράκοντα ο οποίος φυλάσσει, λέει, τα μήλα των Εσπερίδων. Άλλοι μας λένε, αυτοί που ερμηνεύουν τον μύθο μας λένε ότι πρόκειται για την σοφία, για τους τρεις κλάδους της φιλοσοφίας, τα μήλα των Εσπερίδων. Δεν είναι δηλαδή τόσο εύκολα τα πράγματα, τόσο απλά τα πράγματα. Ναι. Όπως ο Περσέας το μύθο με την Ανδρομέδα. Ναι. Πρέπει λοιπόν να κατανικήσουν αυτούς τους φύλακες, λέει, με μια σειρά από άθλους που είναι υπέρτεροι της ανθρώπινης ατέλειας. Όλοι αυτοί είναι πολεμιστές φιλόσοφοι που το κάνουν αυτό, που κυριεύουν δηλαδή, παίρνουν αυτούς τους θησαυρούς. Ο κυριότερος λόγος που τηρείται αυτή η μυστικότητα είναι ότι εάν ήταν δυνατόν να μεταβιβαστεί το μυητικό απόρριτο σε όλο τον κόσμο, που είναι απροετοίμαστος και ακάθαρτος, οι άνθρωποι όχι μόνο δεν θα το κατανοούσαν, αλλά και θα το παρανοούσαν και θα το παραμόρφωναν και θα το γελιοποιούσαν και θα κατέληγαν να βλάψουν τόσο τον εαυτό τους όσο και τους ομοίους τους. Για πες, Σταύρε, τι γράφεις εκείνον τον ύμνο? Δεν είναι ύμνος, είναι ένα γνωμικό που είπε ο Αριστόβουλος στον βασιλέα Πτολεμαίο. Τι το λέει? «Θένξομαι εις θέμης εστί, θύρας δε επίθεστε βεβήλης». Δηλαδή, θα απευθύνω τους λόγους μου προς εκείνους, προς τους οποίους είναι θεμητό να ομιλήσω. Αλλά εις τους αμύητους κλείσατε τας θύρας. Λοιπόν, έκανε θυσία ο Επαμεινώντας. Βρήκε μέσα, λέει, άνοιξε την ιδρία, το πόμα, που είναι από έλεγε Σαλκέ ότι είναι σαν να ανοίγει την θύρα, την πύλη. Έχουμε άνοιγμα της πύλης. Γι' αυτό θα δούμε, οι Ρωμαίοι είχαν μια διάθεση να δημιουργούν πύλες. Αυτές οι πύλες δεν είναι κάτι τυχαίο. Και οι Ιάπωνες έχουν πύλες. Είναι μεταφυσικές πύλες. Mm-hmm. Δεν είναι μόνο φυσικές. Απλώς σήμερα το έχουμε χάσει αυτή τη γνώση και τις βλέπουμε μόνο σαν κάποια αρχαιολογικά υπολείμματα. Ο Παυσανίες αποκαλύπτει ποιο είναι αυτό το απόρριτο αντικείμενο που έθαψε ο Αριστομένης και το βρήκε ο Επαμεινώντας μετά από 300 χρόνια. Βρήκε, λέει, λεπτότατο έλασμα κασιτέρου τυλιγμένο σε ρόλο όπως είναι η ρόλη των βιβλίων. Πάνω σε αυτό ήταν γραμμένο το τελετουργικό των μεγάλων θεών, Δήμητρα Περσεφόνη, αυτές είναι οι μεγάλες θεές, κληροδοτημένο από τον Αριστομένη. Το πρόσωπο που παρουσιάστηκε στον Επιτέλη και στον Επαμεινώντα στον ύπνο τους ήταν ο Κάφκον από την Ελευσίνα, εγγονός του Φλίου,
ο οποίος είχε δώσει το όνομά του στον Αττικό Δήμο της Πλοίας, ο οποίος Δήμος έκανε τις, τελούσε τις ονομαστές μυστηριακές τελετές. Λέει ο Παυσανίας, συνεχίζει την περιγραφή του, κεφάλαιο 27 του τετάρτου βιβλίου των Μεσσηνιακών. Όταν βρέθηκαν οι τελετουργικές διατάξεις, άρχισαν να τις καταγράφουν σε ρόλους βιβλίων πρόσωπα του ιερατικού γένους. Ο Επαμεινώντας μελέτησε τον τόπο που του υπέδειξε ο Επιτέλης, που βρήκε δηλαδή αυτό το, την ιδρία, και του φάνηκε κατάλληλος. Παράγγειλε επίσης να εξετάσουν οι Μάντης αν και η θέληση των θεών ήταν σύμφωνη. Όταν οι Μάντης είπαν πως τα ιερά ήταν ευνοϊκά, άρχισε να ετοιμάζεται η ίδρυση της πόλεως. Κάλεσαν τεχνίτες ειδικούς για το χάραγμα οδών, την ίδρυση των σπιτιών, αλλά και των ιερών της πόλεως. Τα ιερά της πόλεως είναι το κέντρο, το επίκεντρο της πόλεως. Να παρατηρήσω εδώ ότι σήμερα οι πόλεις δεν έχουν ιερά. Έχουν μόνο βέβυλα, ούτε έχουν το σημείο στο οποίο μαζεύονται οι πολίτες. Θα θυμίσω ότι εδώ στη Θεσσαλονίκη που υπάρχει η αρχαία Ρωμαϊκή αγορά, η Ρωμαϊκή αγορά κατάντησε μια μέρα να εξαφανιστεί, ενώ πριν την πλήρη εξαφάνισή της, το οδείο, το ιερό αυτό σημείο στο οποίο μαζεύονταν οι Έλληνες, το οδείο το μετέτρεψαν σε έναν χώρο που μάζευαν νερό. Ναι, υδραγωγείο, ναι. Το μετέτρεψαν υδραγωγείο, ήταν ντροπή αυτό το πράγμα. Και τώρα ο Παυσανίας περιγράφει αυτή τη μεγαλειώδη θυσία για την επαναίδρυση της Μεσσήνης. Ο ίδιος ο Επαμεινώντας με τους Θηβαίους θυσίασαν για τον Διόνυσο και τον Ισμήνιο Απόλλωνα. Οι Αργοί, οι σύμμαχοι, για την Αργία Ήρα και τον Νέμιο Δία. Οι Μεσσήνιοι επίσης για τον Ιθωμάτα Δία και τους Διόσκουρους. Και οι ιερείς τους για τις μεγάλες θεές και τον Καύκονα που εμφανίστηκε στον ύπνο τους. Επικαλέστηκαν από κοινού και τους ήρωες να επανέλθουν για να κατοικήσουν μαζί τους, ιδιαιτέρως την Μεσσήνη, την κόρη του Τριώπα, την ομώνυμη πόλη, ηρωίδα από την οποία πήρε το όνομά της η πόλη. Την κόρη του Τριώπα λοιπόν και έπειτα τον Εύρητο και τον Αφαρέα και τους γιους του και από τους Ηρακλείδες τον Κρεσφόντι και τον Έπειτο. Πάνω από όλους όμως, και αυτό με συγκίνησε, ζήτησαν την επιστροφή του Αριστομένη. Ο Αριστομένης είναι 300 χρόνια που είναι νεκρός. Πιο κοντινός τους δηλαδή. Ο πιο κοντινός ήρωας αυτός, που ο οποίος έδωσε τόσο κόπο. Έκανε τόσους κόπους για να κρατήσει να κρατήσει ζωντανή την Μεσσήνη. Ναι. Σαν ήρωα λοιπόν τον επικαλούνται να επανέλθει για να βοηθήσει την πόλη. Εκείνη την ημέρα, λέει ο Παυσανίας, την διέθεσαν για θυσίες και ευχές. Και αυτό είναι ομηρική παράδοση, γιατί λέει στο τέλος της Αλφα Ραψοδίας, αν θυμάστε της Ιλιάδος, λέει πανημέρι οι Αχαιοί υμνούσαν τον Απόλλωνα μετά από το τέλος της, του λοιμού. Πανημέρι, όλη την ημέρα. Η εργασία, τελειώνει ο Παυσανίας, της ίδρυσης της πόλης, του χτίσιμου του τείχους δηλαδή, γινόταν υπό τους ήχους μουσικής, με μόνα όργανα βιωτικούς και αργήτικους αυλούς. Έπαιζαν μελωδίες του Σακάδα και του Προνόμου. Ο Σακάδας είναι αργίος αυλητής, είχε παίξει λέει, πρώτος τους Δελφούς το πυθικό άβλημα, λέει ο Παυσανίας στο δεύτερο βιβλίο στο 22 κεφάλαιο. Και ο Πρόνομος ήταν περιώνυμος αυλητής Θηβαίος, τον αναφέρει ο Παυσανίας στο ένατο βιβλίο στο 12. Δηλαδή με τους ήχους του αυλού χτίζεται η πόλη, όπως αυτό θυμίζει την ίδρυση των Θηβών. Δεν θυμάστε με τον Αμφίωνα και τον Ζήθο. Ο ένας λέει έφερε τις πέτρες, μετέφερε τις πέτρες για να χτιστεί το τείχος και ο άλλος λέει με τη μουσική του μετέφερε τους λίθους. Τους σήκωνε ψηλά. Ναι, τι σημαίνουν όλα αυτά. Αυτά έχουν πίσω τους έναν αποσυμβολισμό.
Λοιπόν, πριν τελειώσω, να πω ότι όλες οι παραδόσεις προσπαθούν να προειδοποιήσουν τον άνθρωπο και να τον καταστήσουν προσεκτικό απέναντι στους κινδύνους εκ μέρους των δυνάμεων που ονομάζονται στους χώρους αυτούς, ονομάζεται φύλακα στο κατόφλι. Δηλαδή πρέπει να εξευμενήσουν αυτούς τους ήρωες και να τους καλέσουν να είναι ευμενείς και προσεκτικοί σε αυτή την τελετουργία που κάνουν. Αυτοί είναι που φυλάσσουν αυτά τα αντικείμενα. Αυτές οι δυνάμεις μπορεί να είναι ένα ον, μπορεί να είναι ένας δαίμον, να είναι ένα τέρας, ένα θηρίο, ένας δράκον, το βλέπουμε μέσα σε διάφορους μύθους, ή μία ζωογονηθήσα αντίδρασης. Ό,τι και να σημαίνει αυτό. Όπως και αν είναι, αυτή η δύναμη αντιτίθεται στην είσοδο του αναζητητού στον αόρατο κόσμο και ασκεί αγώνα μέχρι σε σχάτων. Γι' αυτό πρέπει να είναι προσεκτικός. Αυτός που θα χάσει τον αγώνα, ο ήρωας αυτός, που θα χάσει τον αγώνα με αυτές τις δυνάμεις, θα πεθάνει. Αυτός όμως που θα κερδίσει τον αγώνα, θα γίνει αυτό που θα κατακτήσει το ιερό το θησαυρό, όπως ο Ιάσον. Είναι ένας από αυτούς, ο επιτυχημένος ήρωας δηλαδή, που καταλαμβάνει. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι εξελίσσεται σε ανώτερο εγώ. Πώς το έλεγες ο θησαυρός αυτός σε εξελίσσει? Απόρριτους λόγους είχαν όλες οι ελληνικές πόλεις. Οι απόρριτοι λόγοι ουσιαστικά αποτελούσαν το ιερό και βαθύτερο νόημα της ελληνικής κοσμοθεωρίας. Και μάλιστα η φιλοσοφία και τα κείμενα που μας έχουν αφήσει οι φιλόσοφοι ουσιαστικά δεν είναι τίποτα άλλο παρά ερμηνεία αυτών των απόρριτων λόγων. Σκεφτείτε επίσης ότι αυτό το δοχείο που λέμε, που έχει κρυμμένο κάτι το οποίο μόνο ένας μπορεί να δει, μπορούμε να το δούμε και σαν παρομοίωση ενός μύθου. Mm-hmm. Γιατί και οι μύθοι είναι δοχεία, τα οποία κρύβουν κάτι το ιερό και απόρριτο και τα οποία σχεδόν κανείς δεν μπορεί να αντιληφθεί. Και εγώ να πω και τον άλλον παραλληλισμό, δηλαδή οι φιλόσοφοι ουσιαστικά που έχουν γράψει βιβλία, τα έχουν γράψει για τον ίδιο λόγο, για να παραμείνει ζωντανή η ψυχή, αν θέλεις, του ελληνικού πολιτισμού και να αναβιώσει όταν έρθουν πάλι κατάλληλες συνθήκες. Και εδώ να πούμε για τους πλατωνικούς φιλοσόφους, τους οποίους έχουμε αναφερθεί πολλές φορές, ότι εκεί ήταν ακόμα μεγαλύτερη ανάγκη και καταλάβαιναν ότι ο ελληνικός πολιτισμός όδευε προς το τέλος του, τουλάχιστον είπαμε το προσωρινό. Γι' αυτό και είναι πολύ πιο αποκαλυπτικά τα κείμενά τους. Και εγώ πιστεύω ότι είναι ακριβώς αυτό το μυστικό, αυτό το απόρριτο και ιερό, το οποίο είναι σε ένα δοχείο κλεισμένο. Και γιατί, αν το σκεφτείτε, ποιος ασχολείται με τους πλατωνικούς? Ενώ τόσα πολλά μας αποκαλύπτουν, σχεδόν κανένας δεν ασχολείται με αυτούς. Για πες μας, δεν είναι κάτι δηλαδή που γίνεται κοινό σε πολλούς, όπως και στην ιστορία μας. Για πες μας, Αλκέ, πώς αποκαλύπτεται ακόμη μια άλλη περίπτωση. Ερχόμαστε στις μέρες μας, λοιπόν. Στις μέρες μας, ναι. Και έχουμε ένα αντικείμενο που είναι ανάλογο. Είναι ένα ιερό αντικείμενο που ανακαλύφθηκε στις μέρες μας. Λοιπόν, οι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν αυτό που λένε ότι είναι τα μόνα υπάρχοντα αυτοκρατορικά διακριτικά που ανήκαν στον αυτοκράτορα Μαξέντιο. Είναι πολύτιμα αντικείμενα που θαύτηκαν για να διατηρήσουν και να τα προστατεύσουν από τους εχθρούς όταν ιτήθηκε από τον αντίπαλό του Κωνσταντίνου. Να πούμε ότι ο Μαξέντιος είναι ο τελευταίος αρχαιόθρησκος αυτοκράτορας του Ρωμαίους. Ολόκληρο το όνομά του είναι Μάρκος Αυρίλιος Βαλέριος Μαξέντιος. Είναι ο τελευταίος, είπαμε, Ρωμαίος αρχαιόθρησκος. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, η ανασκαφή έγινε στον Παλατίνο Λόφο της Ρώμης κοντά στο Κολοσσέο και ανακάλυψε αντικείμενα όπως 3 λόγχες και 4 κόντια. Τα διακριτικά αυτά ήταν πιθανότατα κρυμμένα από τους ανθρώπους του Μαξέντιου σε μια προσπάθεια να διατηρήσουν τη μνήμη του αυτοκράτορα μετά την ήττα του από τον Κωνσταντίνο στη μάχη του 321 στη γέφυρα τη Μουλβία, σημείο καμπής για την ιστορία της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, που έκανε τον Κωνσταντίνο αδιαμφισβήτητο ηγεμόνα της Δύσης. Μόλις χάθηκε, τα αντικείμενά του δεν θα μπορούσαν να συνεχίσουν να υπάρχουν και ταυτόχρονα δεν θα μπορούσαν να πέσουν στα χέρια του εχθρού. Μερικά από τα αντικείμενα που συνόδευαν τον αυτοκράτορα κατά τη διάρκεια των δημοσίων εμφανίσεών του, πιστεύεται ότι είναι η βάση για τα διακριτικά του αυτοκράτορα.
είναι ορθογώνιες ή τριγωνικές σημαίες και ανακαλύφθηκαν επίσης ένα αυτοκρατορικό σκύπτρο με ένα σκαλισμένο λουλούδι και μία σφαίρα και μία σειρά από γυάλινες σφαίρες που πιστεύεται ότι είναι μία συμβολική αναπαράσταση της γης. Εδώ έχουμε λοιπόν μία αναβίωση όπως συνέβη και στην ιστορία που είπαμε με το... περιγράψαμε πριν από λίγο. Mm-hmm. Δηλαδή εδώ έχουμε μία έρχεται αναβίωση. Αυτό είναι πολύ συνταρακτικό και πρέπει να το λάβουμε σοβαρά υπόψη μας. Αναβιώνει λοιπόν, γιατί το βλέπουμε τα τελευταία χρόνια, αναβιώνει ας πούμε η αυτοκρατορία, η αρχαιόθρησκη αυτοκρατορία. Εν κατακλείδη, τίποτε δεν τελείωσε αν δεν τελειώσει. Εγώ προσθέτω εδώ σε αυτό το ρητό ότι ακόμα και αν τελειώσει πάλι δεν τελείωσε. Το παρελθόν δεν είναι καν παρελθόν. Γι' αυτό το μελετάμε, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό για το μέλλον μας. Να πούμε λοιπόν και το τελευταίο, ότι ο παππούς μου όταν έφυγε από τη Σμύρνη πήρε μαζί του και το κλειδί του σπιτιού. Αυτό το κλειδί υπάρχει στην οικογένεια. Τι σημαίνει? Ότι δεν ξεχάσαμε το σπίτι υπάρχει εκεί και κάποια στιγμή θα πάρουμε το κλειδί και θα ανοίξουμε το σπίτι.